χθε στη Βουλή, τα κόμματα της αντιπολίτευσης έβαλαν δυστυχώς τη χώρα μας σε μια νέα περιπέτεια με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά και τορπίλησαν την μεγαλύτερη ίσως εμπορική συμφωνία της Ένωσης με τον Καναδά. Η καταψήφιση από τα κόμματα της ΣΕΤΑ, ΕΕ, της εμπορική συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά, στέλνει τα χειρότερα μηνύματα για τη χώρα μας και την κατατάσσει στι χώρε του ευρωσκεπτικισμού, στα μάτια τόσο των εταίρων μα, όσο και του κόσμου όλου. Εμεί, στον Δημοκρατικό Συναγερμό, έχουμε απόψει για το τι γίνεται σωστά και τι λανθασμένα στην Ευρώπη. Έχουμε εισηγήσει για το πώ η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να γίνει ακόμη και η ηγέτιδα δύναμη στο παγκόσμιο. Όσοι όμως εδώ στην Κύπρο είναι ευρωσκεπτικιστές οι όσοι παρασύρθηκαν από το αντιευρωπαϊκό μένος το έδειξαν χθες άκερα και άτοπα, αφήνοντας εκτεθειμένη την Κύπρο. Ζούμε μια περίοδο που ως χώρα απαιτούμε και σωστά την αλληλεγγύη και την στήριξη των εταίρων μας. Αν θέλουμε όντως να έχουμε αυτή την στήριξη, πρέπει να είμαστε χώρα αξιόπιστη και σταθερή. Είμαστε η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καταψήφισε τον κυρωτικό αυτό νόμο. Με την χθεσινή καταψήφιση της ΣΕΤΑ από την Βουλή, καταφέραμε να βάλουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση σε περιπέτειες. Διαλύουμε στην ουσία αυτή τη σημαντική συμφωνία όλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση με τον Καναδά. Τα κόμματα τη αντιπολίτευση εκθέτουν την πατρίδα μα. Αφαιρούν από την αξιοπιστία μα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα βεβαίω είναι πω μάλλον δεν το καταλαβαίνουν.